σφύριξε ο Δημητρίου. Λίγα μετραφόρα. Τώρα εκτελεί ο Ντασίλβα με δύναμη έξω. Πολύ καλή εκτέλεση, λίγο έξω από την εστία του Μπρούνο Βάλε που έπεσε. Ωραίο σκηνικό σε ντέρμπι. Πάμε στο κόρνερ. Άλεξ Ντασίλβα, κεφαλιά. Τεράστια απόκρουση με το πόδι βγάζει ο Βάλε και θα μαζέψει. Θα δούμε εδώ τον Περέιρα. Η πάσα για τον Ζάο Πέδρο, η σέντρα του τελευταίου. Ο Παπουλής στο σουτ, η κόντρα, ευκαιρία μεγάλη πάνω στη γραμμή. Τώρα το γκολ. 1-0 ο Απόλλωνας με κοντινό του Εμίλιο Ζελάγια. Κοιτάξτε πώς πάει η φάση. Με Ζάο Πέδρο να κάνει την κόντινη πάσα με τον Περέιρα. Η σέντρα του τελευταίου περιμένει ο Παπουλής. Η κόντρα με τον Ζελάγια και τον Μάγκλτσα πάνω στη γραμμή. Διώχνει τη ΣΑΕΛ, έρχεται ο Ζελάγια με δεύτερη προσπάθεια. Θα νικήσει τον Πρόσεκ για να κάνει το ΑΕΛ 0, Απόλλωνας 1 στο σημερινό ντέρμπι της Λεμεσού. Που ανεβαίνει, έχει διάδρομο, είναι κοντά το Τόρες, χαμηλά η μπαλιά. Ο Παπουλής σουτ έξω, καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. Με τον Παπουλή περιμένει ο Περέιρα, θα περάσει ευκαιρία, το γύρισμα, ο Ζελάγια δοκάρει. Δεύτερη προσπάθεια γκολ από τον Βασιλείου. Ο Απόλλωνας μέσα σε 7 λεπτά σκοράρει 2 φορές. Τα 2 γκολ είναι σημαντική διαφορά εδώ. Η πάσα, βλέπετε, κάνει κακή εκτίμηση ο Βίλερ. Το γύρισμα κανένα offside. Ο Ζελάγια και έρχεται ο Βασιλείου για να τελειώσει την φάση με εξοδετερωμένο τον Πρόσεκ και να κάνει το ΑΕΛ 0, Απόλλωνας 2. Ανάψαν και οι προβολή στο Τσίριο. Μάγκλιτσα. Βασιλείου, χαμηλά για τον Παπουλή. Το σουτ θα κάνει, δοκάρι. Ωραία γύρισμα. Τώρες ευκαιρία για την ΑΕΛ. Απέναντι από τον Βάλε, μεγάλη απόκρουση από τον Μπρούνο Βάλε. Και έρχεται ο Νίλ Στεϊξάρα, δεύτερη απόκρουση αυτή τη φορά από τον Οεντράογκο με τον Βάλε. Με κοντά ο Παπούλη ζητάει μπάλα και ο Περέιρα κάνει κίνηση. Προτίμησε τελικά για τον Σακέτη, περιμένει ο Μάγκλτσα στην άλλη πλευρά. Παπουλής για τον Μάγκλτσα εντός περιοχής, το σούτ του τελευταίου έξω. Θελήσει να βγάλει άμυνα, έγινε το λάθος. Ο Ντασίλβα τσίμπησε από τον Ζωάο Πέδρο την μπάλα. Μέσα στην περιοχή ο Άλεξ Ντασίλβα. Το γύρισμα, ευκαιρία, χάθηκε εκεί. Τώρα εκτελεί ο Άλεξ Ντασίλβα με πολύ φάλτσο. Βάλε με τις γροθιές. ΑΕΛ θα μας πεις. Μητίδης. Ο Μητίδης, έτσι. Ναι. Ωραία, άρα θα γίνουν αλλαγές και για τις δύο ομάδες σε λίγο. Χουράδο, ωραίο γύρισμα, ευκαιρία, η προβολή. Η παλιά που βγαίνει, κεφαλιά 3-0. Ο Απόλλωνας πάει να καθαρίσει το παιχνίδι με τον Φακούντο Περέιρα. Θα δώσει διαστάσεις τριάμβου στο σημερινό ντέρμπι. Με τη σέντρα ο Περέιρα βρίσκεται μόνος του στην καρδιά της άμυνας ΑΕΛ. Ξεχασμένος. Ξανακάνει αυτό ο Περέιρα. Κοιτάξτε εδώ. Η μπαλιά με τον Περέιρα να περιμένει, δεν μπορεί ο Λαφράνς. Είναι 2 βήματα πιο πίσω ο Αντρέ Τεϊσέιρα που δεν έχει μπήκε και το γκολ του Φακούντο Περέιρα. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολα και τα πράγματα για την ΑΕΛ. Ναι, που θα ρισκάρει εδώ με τον Χουράδο. Πέναλτι είναι. Η ΑΕΛ θα έχει την ευκαιρία να μειώσει. Τώρα εκτελεί ο Ντασίλβα. Πιάνει ο Βάλε. Δεύτερη εκτέλεση. Μεγάλη διπλή απόκριση από τον Βάλε. Έκλεψαν με τον, τον Μάρκοβιτς, ανεβαίνει ο Απόλλωνας, 4-2, γύρισε πάσα για τον Σαρντινέρο ο Σάσα Μάρκοβιτς. Μέσα στην περιοχή ο Φοπαλά, το σουτ δυνατό, δοκάρι, ο Πρόσεκ μαζεύει. Βγάλε εκεί την εκτοξεπάκι του Βασίλη Δημητρίου, μαρκάρισμα του Ρομπέρτς, ευκαιρία με Σαρντινέρο, θα βάλει γκολ, δοκάρι. Έχω η καλύτερη κουπονοσελία του διαδικτύου, winmaster.com.cy. Έμπα τώρα και πιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίκτες παίζουν εδώ.